Καλώς όρισες σε ακόμη ένα μάθημα του ελληνικού δωρεάν course. Το μέλλον είναι το Metaverse και Web3 τεχνολογίες. Ονομάζομαι κύριε Άγουστο Κυριακίδη. Στις τελευταίες εβδομάδες κάνουμε κάποια δωρεάν μαθήματα στο YouTube channel μου με σκοπό να μπορείς να ακολουθήσεις, να μπορείς να ξεκινήσεις να κατανοείς τι σημαίνει όταν μιλούμε για κρυπτονομίσματα, όταν μιλούμε για forex trading και για διάφορες άλλες ευκαιρίες οι οποίες υπάρχουν εκεί έξω. Καταρχάς να μπορείς να κάνεις μια μελετημένη έρευνα. Okay? Δεν μιλώ να με επενδύσεις, το τι θα κάνεις με τα λεφτά σου είναι δική σου αποφάση, αλλά πρώτα πρέπει να εκπαιδευτείς. Τώρα, για όσους ίσως να έχεις μπει στο κανάλι μου αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, σου συστήνω να έρθεις στο Instagram προφίλ μου, να κάνεις follow κυρίως Κυριακίδης Official. Βάζω πάρα πολύ υλικό, πιο μικρού περιεχομένου γιατί μιλούμε για Reels. Επίσης στο Facebook, Κυριάκος Κυριακίδης, σημαντικό να δεις την παρέθεση official page. Και επίσης πάνω κοίταξε το username να είναι Κυριάκος Κυριακίδης official. Και εννοείται αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή βρίσκεσαι στο YouTube κανάλι μου, το YouTube channel μου, όταν έρθεις και πατήσεις εδώ πέρα Κυριάκος Κυριακίδης official, είναι το πρώτο που θα βρεις. Πατάς πάνω, κάνεις subscribe και that's it, με σκοπό να μην χάνεις κανένα από τα μαθήματα, κανένα από τα βίντεο. Επίσης, χθες βάλαμε μια συνέντευξη με τη Θιόνη Μεϊτανίν για το πώς έχει κάνει πάνω από 800 πωλήσεις σε λιγότερο από 7 μήνες. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον εάν σε ενδιαφέρει, εάν ασχολείσαι με το e-commerce και dropshipping. Τώρα, μετά από αυτή την πρόθεση του προφίλ μου, εδώ μπορείτε να δείτε το journal μου για τα trades μου. Πάμε να δούμε σήμερα το θέμα μας για σήμερα. Σήμερα θέλω να δούμε λίγο για τα wallets, γιατί θεωρώ ένα από τα θέματα τα οποία πολλοί κόσμος δεν έχει ξεκάθαρα μέσα στο μυαλό του, είναι τα πορτοφόλια όταν πρόκειται για τα κρυπτονομίσματα. Και είναι ένα σημαντικότατο θέμα, κατά την άποψή μου, λόγω του ότι στο τέλος της ημέρας, εάν θες να χτίσεις πλούτο στη ζωή σου, πρέπει να ξέρεις πώς να τον προστατέψεις σωστά. Τι νόημα βγάζει να χτίσεις ένα 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλά να μην μπορείς να τα κάνεις ανάληψη. Τι νόημα βγάζει να έχεις 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλά να είσαι χακάρου, σωστά. Που σου φαίνεται ακραίο, αλλά πίστεψε με, οι άνθρωποι εκεί έξω που θέλουν να χακάρουν accounts στα κρυπτονομίσματα είναι πανέξυπνοι. So, πρέπει να είσαι το εξίσου έξυπνος ή τουλάχιστον εξίσου προσεκτικός. Okay? Λοιπόν, υπάρχουν τρεις κατηγορίες wallets, πορτοφολιών για τα κρυπτονομίσματα. Θα τα αναφέρουμε τη σημαντικότητα με τη σειρά προστασίας. Νούμερο 1 είναι το πιο επικίνδυνο και νούμερο 3 είναι τα πιο ασφαλείς. Τώρα, κάτι το οποίο θέλω να καταλάβεις είναι πως θα χρησιμοποιείς και τα τρία. Το ερώτημα είναι που έχεις τα πολλά λεφτά σου. Κατανοητό. Πρώτα έχουμε τα centralized wallets. Παρεμπιπτόντως, μπορεί να αναφέρω ονομασίες εταιριών, brokers, exchanges. Δεν έχω κανένα affiliation μαζί τους, καμία σχέση μαζί τους. Είναι για σκοπούς εκπαιδευτικούς και μόνο. Λοιπόν, πρώτον wallet, είδος wallet, είναι τα centralized wallets. Okay? Τα centralized wallets είναι πορτοφόλια στα οποία, όπως μπορείς να δεις και εδώ πέρα, αν το κάνεις Google, αν και δεν συστήνω τόσο πολύ τον Google, γιατί ο κάθε ένας μπορεί να γράψει έναν άρθρο, αλλά ένα centralized wallet, με πάρα πολύ απλά λόγια, είναι ένα wallet το οποίο είναι κεντροποιημένο. Είναι ακριβώς το ίδιο όπως όταν μιλούμε για τράπεζες. Δεν είναι τράπεζα, αλλά έχει πολλά ίδια χαρακτηριστικά μαζί με την τράπεζα. Okay? Τώρα, για να σου δώσω να καταλάβεις, centralized wallet είναι ένα από αυτά, είναι η Binance. Okay? Άλλον είναι η Coinbase. Άλλον είναι η FTX. Μπορείς να διαχωρίσεις με πάρα πολύ απλά εάν κάτι είναι centralized ή όχι με το αν ζητούν KYC. Εάν σου ζητούν το know your customer, εάν σου ζητούν να δώσεις ταυτότητα, emails, φωτογραφία σου κλπ. Είναι centralized. Δεν είναι κακό να ζητούν KYC. Είναι σημαντικό να ζητούν τα KYC, τα centralized, γιατί θες να δεις ότι είναι legit. Απλά τα centralized, ο λόγος που δεν πρέπει να έχουμε λεφτά εκεί μέσα είναι λόγω του ότι από τη στιγμή που θα βάλεις τα λεφτά σου στην Binance, πλέον δεν είναι δικά σου. Αν διαβάσεις, τώρα αυτό πρέπει να σε τρομάξει, αλλά εάν διαβάσεις στα terms και conditions της Coinbase, και καλό είναι να το κάνεις, μπορείς να δεις ότι η Coinbase σου λέει, και να φύγω το share screen να το πω αυτό, πως σε περίπτωση τόχευσης της εταιρείας τους,
μπορούν, τους δίνεις το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα λεφτά σου με σκοπό να γλιτώσουν την πτώχευση. Λόγω του ότι, και το ίδιο κάνουν και οι τράπεζες παρεμπιπτόντως, λόγω του ότι από τη στιγμή που βάζεις τα λεφτά σου σε ένα centralized wallet, σε ένα κεντροποιημένο πορτοφόλι, μια εταιρεία, έναν exchange, Binance, Coinbase, FTX και ούτω καθεξής, πλέον δεν είναι δικά σου τα λεφτά. Ναι, μπορεί να λέει το όνομα σου, μπορεί να βάλεις την ταυτότητά σου, αλλά πλέον είναι η ιδιοκτησία της εταιρείας στα οποία τα έχεις δώσει. Τώρα, δεν σημαίνει ότι θα σε κλέψουν όλες, ok? Δεν σημαίνει ότι η Binance θα σε κλέψει. Δεν θέλω να σε αγχώσω, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζεις. Τώρα, δεν σημαίνει επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιείς αυτά. Χρησιμοποιώ πάρα πολύ την Binance και την FTX με σκοπό να κάνω flip coins, να τα κάνω convert και το καθεξής. Αλλά δεν κρατώ σχεδόν τίποτα λεφτά εκεί πέρα. 95% των χρημάτων μου δεν είναι σε centralized wallets. Γιατί θέλω να έχω πλήρες έλεγχο σε αυτά. Δεύτερον είδος πορτοφολιών. Άρα, για να κλείσουμε το πρώτο, είναι τα centralized και πρέπει να έχεις ένα-δύο πορτοφόλια για να μπορείς να αγοράζεις διάφορα κρυπτονομίσματα, αλλά είναι σημαντικό να μην αφήνεις τα λεφτά σου εκεί πέρα. Επίσης, πολλοί με ρωτούν, Κυριάκο, γιατί έχεις διάφορους λογαριασμούς. Μπορώ να έχω έναν στην Binance, έναν στην FTX, έναν εκεί, έναν εδώ. Είναι λόγω του ότι το κάθε centralized wallet σου επιτρέπει να μπορείς να αγοράσεις διαφορετικά νομίσματα. Άρα, αν θέλω για παράδειγμα να αγοράσω το νομίσμα Α και δεν το παρέχει Binance, θα πάω κάπου όπου το παρέχω. Κατανοητό, απλά δεν αφήνω τα λεφτά μου εκεί. Νούμερο 2 είναι τα hot wallets. Hot wallets είναι τα πορτοφόλια, όπως λέμε, MetaMask. Τώρα, μιλούμε για decentralized πορτοφόλια. Κατανοητό, MetaMask είναι πορτοφόλι για κρυπτονομίσματα στο δίκτυο του Ethereum και διάφορα άλλα δίκτυα. Για παράδειγμα, μπορείς να συνδέσεις το πορτοφόλι σου στο MetaMask με τον BSC και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με το ERC20. Τώρα, για να στο κρατήσω εντελώς απλό. Πορτοφόλι όπως το MetaMask όταν μιλούμε για Ethereum. Πορτοφόλι όπως το Phantom όταν μιλούμε για Solana. Okay. Είναι πορτοφόλια τα οποία είναι δική σου ιδιοκτησία. Okay. Και πώς θα αποδεικνύεις αυτό, με το seed phrase το οποίο σου δίνω. Αυτά τα πορτοφόλια, με το που θα κάνεις λογαριασμό, δεν σου ζητούν ούτε ταυτότητα, ούτε email, ούτε φωτογραφία. Το μόνο που σου ζητούν, βάλει έναν κωδικό και μετά σου δίνουν έναν 12-ψήφι, μία 12-ψήφι, τέλος πάντων 12 λέξεις. Okay? Αυτές οι 12 λέξεις, το πώς θα πω καλό και μου αρέσει, είναι ο τίτλος ιδιοκτησίας σου στο πορτοφόλι. Πολλοί με ρωτούν, καλά Κυριάκο, πώς αποδεικνύεις εάν το τάδε MetaMask πορτοφόλι δικό σου και έχει κάποιο άλλο με το συγκεκριμένο seed phrase, το private key σου. Okay. Τώρα, πολύ σημαντικό, το private key δεν πρέπει να το μάθει κανείς, ούτε η γυναίκα σου, ούτε η μητέρα σου, κανείς. Μόνο εσύ το ξέρεις. Το public key σου είναι η διεύθυνση του πορτοφόλιου σου που το χρησιμοποιείς για να μπορούν να σου στείλουν λεφτά. Εδώ πέρα είναι πολύ καλό να φυλάς λεφτά και επίσης το MetaMask τώρα έχει διάφορα features όπως για παράδειγμα να κάνεις swap, να αγοράσεις κρυπτονομίσματα μέσω τρίτων υπηρεσιών, να αποθηκεύεις λεφτά, αλλά και πάλι εάν εγώ υποστηρίζω πάρα πολύ το Ethereum, okay, είναι από τα μεγαλύτερα ποσοστά του portfolio μου, δεν θα αφήσω τις μεγαλύτερες ποσότητες του Ethereum μου μέσα στο MetaMask. Αν για παράδειγμα έχω 100 Ethereum, δεν θα τα αφήσω μέσα στο MetaMask και τα 100, θα αφήσω 1-2 για gas fees. Τα υπόλοιπα θα τα έχω στην τρίτη κατηγορία που θα αναφέρουμε. Αλλά είναι σημαντικό επίσης το MetaMask να το έχεις, γιατί είναι decentralized. Πολλά dApps, δηλαδή decentralized applications, δεν μπορείς να πεις και να συνδεθείς με Binance, για παράδειγμα. Χρειάζεσαι έναν decentralized wallet. Και τέλος, παρεμπιπτόντως, μιας και το ανάφερα να το συζητήσουμε, το Uniswap είναι έναν dApp, δηλαδή είναι έναν decentralized application. Και πώς τώρα γνωρίζεις, αν πατήσεις Connect Wallet, okay, σου λέει ποιον wallet να συνδέσεις. Τώρα, εδώ πέρα κάποιοι που επίσης με ρωτάνε, κύριε, εδώ λέει Coinbase Wallet. Και είπαμε ότι Coinbase είναι centralized. Άλλο είναι το Coinbase Wallet, άλλο είναι η Coinbase. Κατανοητό. Είναι κάτω από την ίδια ομπρέλα, αλλά το Coinbase είναι exchange centralized. Η τρίτη κατηγορία πορτοφολιών είναι τα ledgers. Βασικά είναι τα ledgers, τα cold wallets. Έναν από αυτά είναι το ledger, ξανά δεν έχω κανένα affiliation με αυτά, άλλο είναι το Trezor.
Παιδιά, όλα είναι καλά. Πολλοί με ρωτούν και προτείνω. Εγώ προσωπικά έχω το Ledger. Εντάξει. Ledger, για να καταλάβεις, έχω το Ledger Nano S, το πιο φτηνό. Έχουν βγάλει τώρα νέα έκδοση που φαίνεται πολλά wow, να το αγοράσω actually. Αλλά στο τέλος της ημέρας, για αρχή, και το Ledger S να έχεις, είσαι OK. Εντάξει. Τώρα, κάτι το οποίο θέλω να αναφέρω εδώ πέρα, γιατί αυτό είναι ασφαλές. Λόγω του ότι δεν είναι συνδεδεμένο με το διαδίκτυο, είναι σχεδόν αδύνατο να σε χακάρει κάποιος εκτός εάν βρει το seed phrase σου. Ξανά, seed phrase είναι οι 12 λέξεις που μόλις αγοράσεις το ledger σου, σου δίνει η ledger για να μπορείς να αποθηκεύεις. Τώρα, πολύ σημαντικό είναι το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσω με τα cold wallets. Όταν πρόκειται να αγοράσεις ledger, treasury, οτιδήποτε, μπες στις επίσημες ιστοσελίδες τους. Πράσε πάρα πολλά προσεκτικός, προσεκτική. Γιατί? Λόγω του ότι αν μπεις στο eBay, μπορεί να γλιτώσεις 10 ευρώ, ναι. Αν μπεις στο Amazon, μπορεί να μπεις στο Ledger 10 ευρώ πιο φτηνό. Αλλά παιδιά, συμπεριφέρσου σε αυτά σαν να έχεις εκατομμύρια μέσα. Είναι πάρα πολύ εύκολο ένας να έρθει να αγοράσει ένα Ledger από εδώ πέρα, να το χακάρει, άρα ότι βάλεις μέσα στο Ledger να μπορεί να έχει πρόσβαση απευθείας, remotely, να το ξαναπακετάρει, να το βάλεις στο eBay και να το πουλήσει. Και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γιατί μιλούμε για decentralized. So πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός ή προσεκτική. Γι' αυτόν τον λόγο το ότι σου συστήνω, αν δεν ξέρω καν αν μπορείς να βρεις από το eBay ή whatever, πιο φτηνά δεν με νοιάζει καν, μόνον τις επίσημες ιστοσελίδες τους. Μόνον. Ελπίζω να γίνει ξεκάθαρος και κατανοητός. Το ledger είναι ledger.com. Το Trezor είναι Trezor.io. Πολλά σημαντικό είναι επίσης, παιδιά, βγαίνουν scammers, οι οποίοι για παράδειγμα μπορεί να είναι Trezor με 2Z, μπορεί να είναι Trezor με 2R. Δεν μπορείς να φανταστείς το creativity το οποίο χρησιμοποιούν για να σε κάνουν scam. Πράσε πολύ προσεκτικός με την ιστοσελίδα την οποία θα χρησιμοποιήσεις. Καταλαβαίνεις. So, αυτά είναι τα τρία είδη πορτοφολιών. Τώρα, στις επόμενες μέρες θα σου δείξω πώς να κάνεις λογαριασμούς.